Υπεσμένη αγαπητή μου φύσης του ανθρώπου, ρέπει πάντοτε προς την αδράνεια και την ατονία. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού πολύ πυκνά κάνει σαλπίσματα εγερτήρια, ώστε να εγείρονται από τον ύπνο και την αδράνεια και την ραθυμία οι άνθρωποι. Ένα τέτοιο γερτήριο σάλπισμα είναι και η σημερινή αποστολική περικοπή. Και τούτο ειδώτες, λέγει ο Απόστολος, των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Νυν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστέψαμε. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότου και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο. Αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Πράγματι εδώ, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος σε πολύ αδρές γραμμές μας θέτει κύρια σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Λέγει, τον ειδώτες των γερών, γνωρίζοντες των γερών, και τούτο, ειδώτες των γερών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήμε. Ποιο είναι καιρόν? Ποιο είναι καιρό γνωρίζουμε? Πρώτον, τον καιρόν του Ευαγγελίου. Ζούμε εις την περίοδο του Ευαγγελίου. Αυτό σημαίνει ότι είμεθα εις την περίοδο της χάριτος. Δεν είμεθα ούτε εις το σκότος της ειδωλολατρίας, ούτε κάτω από τον άτεγκτο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, κάτω από τον οποίο πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Όχι, είμεθα εις τον χρόνον της Θείας Χάριτος, εις τον χρόνον του Ευαγγελίου. Αυτό ίσως πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως από την εξής άποψη. Όλος ο χριστιανικός κόσμος, όλοι οι χριστιανικοί δύσεις, ακόμη και εμείς οι Έλληνες, αρχίσαμε να αφήνουμε τον χρόνο του Ευαγγελίου και να στρεφόμεθα προς τον χρόνο, έναν παρελθόντα χρόνο, έναν μουχλιασμένον χρόνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στον χρόνο της ειδωλολατρίας. Αρχίσαμε να γινόμαστε εραστές της ειδωλολατρίας. Και όταν λέγω ειδωλολατρία, όχι με την έννοια ότι κάποιος αγαπάει τα χρήματα και λατρεύει τον Ερμή, ή αγαπάει τις ειδονές και λατρεύει την Αφροδίτη, ή αγαπάει τις τέχνες, τις καλές και λατρεύει τον Απόλλωνα. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια την χονδροειδή. Σας κάνει ως εντύπωση αυτό το οποίο σας λέγω, ότι δυστυχώς η χριστιανική δύσης στρέφεται προς την ειδωλολατρία και εμείς οι Έλληνες γινόμεθα νοσταλγοί των παλαιών θεοτήτων και στρεφόμεθα προς αυτούς. Ξέρω, παραξενεύεστε, κι όμως, αγαπητοί μου, είναι αλήθεια. Νοσταλγούμε να ξαναστήσουμε τα αγάλματα, όχι τις έννοιες, τα αγάλματα του Απόλλωνος και της Αφροδίτης και του Διό. Ναι, και τελετές κάνουμε γι' αυτό. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Και προσευχές αποτείνουμε προς αυτούς. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο ειδώτες των καιρών, των χρόνων, τούτο να ξέρετε, ποιον χρόνων, τον χρόνο του Ευαγγελίου,
εκείνα πέρασαν. Γυρίζεις πίσω στα παλιά. Γυρίζεις πίσω σε εκείνα που οι πρόγονοί σου ελάτρευαν μέσα στο σκότος της αγνίας. Γυρίζεις εκεί. Γιατί αδελφέ γυρίζεις εκεί? Γιατί ελληνικέ λαέ γυρίζεις εκεί? Γιατί χριστιανική ανθρωπότης γυρίζεις εκεί πίσω, εις την ειδωλολατρία? Αλλά προεφητεύθη, αγαπητοί μου, προεφητεύθη. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως γραμμένο αυτό, ότι θα ξαναγυρίσει ο διάβολος, θα ξαναγυρίσει με τη δύναμη της ειδωλολατρίας. Εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που του δείχνει ο άγγελος και του λέγει: το θηρίο που είδες είναι και ουκέστη και έστε και μετά τα αυτά εις απώλειαν υπάρχει. Το θηρίο που είδες, ο διάβολος, που είναι ο εισηγητής της ειδωλολατρίας, ήτο δεν υπάρχει. Διότι τώρα ήρθε το φως της χάριτος, ήρθε το φως του Ευαγγελίου. Αλλά πρόσεξε, του λέγει, υπήρχε, δεν υπάρχει, αλλά θα ξαναυπάρξει. Θα μείνει όμως λίγο. Προσέξτε αυτό, γιατί θα οδηγηθεί στην απώλεια. Και θα οδηγηθεί στην απώλεια γιατί πια θα κλείσει η αυλαία της ιστορίας. Τούτο ειδώτες των χρόνων, των καιρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε τον χρόνο του Ευαγγελίου. Μη θέλουμε γρήγορα να φέρουμε, γιατί θα έλθει. Και η προφητεία, σας είπα, είναι πάντα προφητεία. Και βεβαίως, όχι επειδή η προφητεία το είπε, γι' αυτό θα έλθει, αλλά επειδή θα έλθει, γι' αυτό εξαγγέλλεται η προφητεία. Μη φέρομαι γρήγορα αυτή την ειδωλολατρία. Ναι, διότι ο χριστιανικός κόσμος απομακρύνεται από τον χρόνο του Ευαγγελίου. Δεύτερον, ειδώτες των καιρών. Ποιον καιρών? Της μετανοίας. Να μάθουμε καλά τον χρόνο της μετανοίας. Να επιστρέψουμε. Να καταλάβουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας δεν είναι παρά χρόνος επιστροφής στο Θεό. Το ίδιο και για τα έθνη. Όπως τα άτομα, τα πρόσωπα μετανοούν, οφείλουν και τα έθνη να μετανοούν. Τρίτον, πρέπει να γνωρίζουμε το χρόνο της εργασίας των εντολών του Θεού. Πότε, αγαπητοί μου, θα δουλέψουμε τις εντολές του Θεού? Ξέρετε ότι η σωτηρία είναι η συνισταμένη δύο στοιχείων, της πίστεως και της αγάπης. Και όταν λέμε αγάπη, εννοούμε την πρακτική μορφή. Και πρακτική μορφή είναι η τήρηση των εντολών. Όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε την ελεημοσύνη και εκείνα τα αισθήματα που μπορούμε να έχουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αυτό που λέμε δηλαδή αγάπη. Αγάπη είναι όρος συμπυκνωμένος που δείχνει των πρακτικών βίων. Δηλαδή την τήρηση των εντολών. Πότε, αδελφοί? Όταν θα γεράσουμε. Ξέρουμε αν θα γεράσουμε. Μα και αν γεράσουμε, θα μπορέσουμε κάτω από την πίεση βιολογικών πια καταρρεύσεων να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού? Πότε πια? Όταν το μυαλό μας δεν θα έχει τη διάβγειά του? Όταν πια δεν θα μπορούμε να βαθύνουμε, θα βαλινόμεθα, θα αισθανόμεθα την ανάγκη ότι θέλουμε να κοιμόμεθα? Και αν μάλιστα χαλάσουν και τα νεύρα μας και αρχίσουμε να παίρνουμε αυτά τα ανελέητα και ανεκδιήγητα φάρμακα, τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, που μας υπνώτουν, μας νεκρώνουν πραγματικά και μας διατηρούν σε μία κατάσταση ή μία εγρηγόρσεως. Προσέξατε αυτό το σημείο. Όταν παίρνω εγώ χάπια για να ηρεμήσω, μπορώ πια να σκέφτομαι? Μόνο μπορώ να υπάρχω, να ζω, αλλά να ζω χωρίς να ζω.
Ο άνθρωπος που παίρνει τέτοια χάπια, γιατί πια η ζωή κατήγησε έτσι, μοιάζει σαν την μπριζόλα που τη βάζουμε απάνω στο ξύλο του κασάπι και παίρνουμε τον κόπονο και την κοπανάμε να φύγει κάθε νεύρο, να σπάσει κάθε νεύρο, και είναι πολύ πια μαλακιά. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος όταν παίρνει αυτά τα ψυχοφάρμακα. Τότε, αδελφοί μου, θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού? Ή τώρα που μπορούμε να έχουμε τη διαβιά μας και τις αισθήσεις μας και τις δυνάμεις μας ακμαίες? Ακόμη, τέταρτον, ποιος είναι αυτός ο χρόνος? Είναι ορισμένος χρόνος και βραχής. Είναι ο χρόνος της ιστορίας που έχει τέλος και είναι ο χρόνος του ανθρωπίνου βίου που έχει και αυτός τέλος. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους Απόστολος Παύλους 7,29: «Τούτο δε φημεί, αδελφοί, ο καιρός συντεσταλμένος, το λοιπόν εστίν». Τούτο σας λέγω, ότι ο υπόλοιπος χρόνος είναι μαζεμένος, είναι συνεσταλμένος. Ποιος χρόνος? Θα μας το πει, αγαπητοί μου, ευθύς παρακάτω ο Απόστολος Παύλος τη σημερινή αποστολική περικοπή. «Μην γάρ εγκύτερον ημών η σωτηρία, ιότε πιστέψαμε». Τώρα, διότι τώρα ο χρόνος της σωτηρίας μας είναι πιο κοντά από ό,τι επιστέψαμε. Προσέξτε, χρονικά πιο κοντά. Πώς? Χρονικά. Εάν επίστεψα πριν ένα χρόνο, αναμφισβήτητα τώρα, ύστερα από ένα χρόνο μετά την πίστη μου, είμαι πιο κοντά στο τέλος της ζωής μου. Και όσο προχωρεί ο καιρός, όλο και πιο κοντά είμαι στο τέλος της ζωής μου. Τόσο μαζεύεται ο χρόνος, τόσο περισσότερο γίνεται συνεσταλμένος. Θα το πω απλό ελληνικά: μαζεύεται το κουβάρι μας, τυλίγεται το κουβάρι μας. Ακόμη κάτι άλλο: μαζεύεται και ο χρόνος της ιστορίας. Διότι κάθε μέρα που περνά, κάθε στιγμή που περνά, βρισκόμαστε πιο κοντά στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και με αυτήν την έννοια ο Απόστολος Παύλος εννοεί και το ένα και το άλλο. Και την ιστορία που τελειώνει και τον ανθρώπινο βίο που τελειώνει. Και τι λέγει? Διότι τώρα μην γαρ εγκύτερον ημίν ημών η σωτηρία, ή ότε επιστέψαμε, παρά τότε που είχαμε επιστέψει. Ποια είναι η σωτηρία? Η σωτηρία, αγαπητοί μου, είναι ο μέλλον αιών, ο μελλοντικός αιών. Αυτός λέγεται σωτηρία. Δια δε τους ασεβείς λέγεται αιών απολίας. Και ο χρόνος αυτός είναι ο καιρός της κρίσεως, όπως λέγει ο Οικουμένιος του Τεύτη, ο της κρίσεως καιρός. Είναι ο καιρός ο οποίος πλησιάζει για να κριθεί η ιστορία, για να κριθούν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν ανάγκη, αγαπητοί, ο λαός του Θεού να αφυπνιστεί από αυτόν τον βαθύν λίθαργον στον οποίον βρίσκεται. Γι' αυτό λέγει ανάγκη να ξυπνήσουμε. Εγερθήν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η νύξ προέκοψεν, η δι ημέρα ίγγικε, αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Είναι λοιπόν ανάγκη να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε δε ως πρόσωπα και ως λαός. Είμεθα, ή τουλάχιστον μας άρεσε να λέγουμε και είμεθα, ο περιούσιος λαός του Θεού. Λέγαμε και λέμε ότι στη γλώσσα μας εγγράφει το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, ότι ελληνικά ονόματα και ελληνικές πόλεις χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη εξάπλωση του χριστιανισμού. Έλληνες είναι εκείνοι που υπηρέτησαν το Ευαγγέλιο, όχι μόνο συνεργάτε του Αποστόλου Παύλου και των λοιπών Αποστόλων, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι αισθανόμεθα δικαιολογημένα ότι είμεθα ο περιούσιος λαός του Θεού. Και περιούσιος θα πει ότι είμεθα η περιουσία του λαού του Θεού. Είμεθα το χωράφι του Θεού. Είμεθα ο αγρός του Θεού. Αλλά αυτός ο αγρός του Θεού, αγαπητοί μου, άρχισε να μην κάνει πια καρπούς. Άρχισε να βγάζει τριβόλια.
άρχισε να εκφύει ζυζάνια. Ο ίδιος διαμαρτύρεται το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και λέγει, εγώ σε φύτεψα, λέγει, άμπελον σωρή, μια εκλεκτή ποικιλία, και εσύ μετεβήθεις εις άμπελον Σοδόμων και Γομόρας. Δηλαδή, εγώ σε έκανα να αποφέρεις καρπούς αγιότητος και εσύ αποφέρεις καρπούς ανηθικότητος και βρωμιάς και αθλειότητος. Έτσι, ένα σάλπισμα εγερτήριων αποτείνεται προς το λαό μας, αγαπητοί, που έρχεται να μας πει, ελληνικέ λαέ, βγες από την αμνησία του Θεού. Ξέχασες το Θεό, γύρνα στη μνήμη του Θεού. Ελληνικέ λαέ, γύρνα πίσω στην μνήμη του σκοπού της ζωής σου, να ξαναγίνεις πάλι ο περιούσιος λαός του Θεού, να ξαναβρεις το δρόμο σου, να γνωρίζεις ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχεις, και άφησε πίσω τις ειδονές μέσα στις οποίες κυλίεσαι αχόρταγα. Ελληνικέ λαέ του Θεού, γύρνα πίσω στο Θεό, σε καλεί να ξυπνήσει. Αλλά είναι ανάγκη όμως, αγαπητοί, αυτή η πνευματική μας ζωή, για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την αφύπνιση, την πνευματική μας αφύπνιση, είναι ανάγκη, όπως σας είπα, αυτή η πνευματική μας ζωή να κινηθεί μέσα σε μια εσχατολογική διάσταση. Να αρχίσουμε, προσέξτε αυτό, να συνειδητοποιούμε ότι το τέλος της ζωής μας εγγύς. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν και μετά τα αυτά κρίσης. Απόκειται στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά οι κρίσεις. Αλλά απόκειται και στην ιστορία να τελειώσει. Ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος κοντά, ο Κύριος χρονικός κοντά, τελειώνει η ιστορία, αγαπητοί. Βέβαια δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Μας το εδήλωσε σαφώς, κανείς δεν γνωρίζει. Μας έδωκε όμως σημάδια να καταλαβαίνουμε αν είναι κοντά το τέλος, και έχουμε πολλά τα σημάδια που βλέπουμε ότι είναι κοντά το τέλος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, λέγει, εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία, δεν έρχεται, και μετά ο Αντίχριστος, δεν έρχεται ο Χριστός. Αλλά βλέπουμε τον χριστιανικόν κόσμο ήδη να κινείται προς μίαν αποστασία. Φυσικά μέσα στην ιστορία ο λαός του Θεού, όχι ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος είναι ο τυπικός λαός, βεβαίως παρουσίασε μέσα στην ιστορία διακυμάνσεις, καμπανεβάσματα. Άλλοτε έφευγε από το Θεό και άλλοτε γύριζε στο Θεό. Και αυτό το επανελάμβανε διαρκώς μέσα στη δική του ιστορία. Βεβαίως και οι χριστιανικοί λαοί αυτό παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι τώρα κάτι βαθύτερο. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε πίσω. Και αν γυρίσουμε πίσω, αν σωστά γυρίσουμε πίσω. Διότι τα κριτήρια πια χαλάμε και τις ρίζες χαλάμε. Αν κόβουμε κάποτε ένα δέντρο, έχουμε την ελπίδα να πετάξει βλαστάρια και να ανανεώσουμε το δέντρο. Αν κάποτε ένα ετήσιο φυτό, βεβαίως θα ξεραθεί, κρατάμε τους σπόρους του. Εδώ καταστρέφουμε τους σπόρους, καταστρέφουμε τις ρίζες, καταστρέφουμε, αγαπητοί μου, εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξαναζήσουμε, να ξαναγυρίσουμε. Αυτά τώρα τα καταστρέφουμε. Καταστρέφουμε αυτή την ίδια την νοοτροπία μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε καταστρέφουμε. Τα κριτήρια μας τα αλλοιώνουμε. Όλα τα αλλοιώνουμε σε βαθμό που μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν θα ήθελα να φαίνομαι ένας απελπισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πεσιμιστής. Όχι, μπορεί να γυρίσουμε, αλλά
πώς θα γυρίσουμε. Φερρυπή, τα κριτήρια της ορθοδοξίας μας αλλοιώνονται μέσα μας. Τα χαλάμε. Όταν λοιπόν μετανοήσουμε γιατί δεν θα πηγαίνουμε καλά και θα φάμε κολάκους από το Θεό και τιμωρίες και γυρίσουμε στο Θεό, πώς θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε ορθοδόξος. Θα έχουμε ορθή τη μετανοιά μας απέναντι στο Θεό και θα εφαρμόσουμε το νόμο του Θεού. Θα ερμηνεύσουμε στη ζωή μας το Ευαγγέλιο ορθόδοξα, αφού τα κάνουμε τα κριτήρια. Προσέξτε αυτό, τα χάνουμε τα κριτήρια. Και μην νομίσετε, οι λύσεις επί παραδείγματι, τα κριτήρια του Ευαγγελίου, τα κριτήρια της ορθοδοξίας τα έχασε, ίσως οριστικός. Προσέξτε, δεν είμαι απεσιόδοξος. Οι δύσεις, οι χριστιανικοί δύσεις, τα κριτήρια της ορθοδοξίας πιθανότατα τα έχασε οριστικώς. Εμείς οι ορθόδοξοι τίνουμε να τα χάσουμε. Να που είναι η απόγνωσή μου. Να που είναι η απεσιόδοξία μου. Και αν γυρίσουμε, πώς θα γυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί, ας προσέξουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία βρώμικα άσχημα που διαρκώς μας καταστρέφουν. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, έστωσαν ημών οι αιωσφίες, οι μέσες, περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Τα λιχνάρια σας, ο λίχνος δεν είναι ο νους, ο εν διακρίση νους. Αυτός είναι ο λίχνος οκαιόμενος. Ο λίχνος οκαιόμενος είναι ο εν διακρίση νους. Να καίει πάντοτε, λέγει, ο νους σας να είναι πάντα σε μια εγρήγορση διακρίσεως. Να ξεχωρίζει ανά πάσα στιγμή το παν. Και εμείς, εσείς, όμοιοι ανθρώποι προσδεχομένοι στον Κύριον εαυτόν. Και εσείς θα μοιάζεται με τους ανθρώπους εκείνους που περιμένουν τα αφεντικό τους. Η εσχατολογική διάσταση. Περιμένουμε τον Κύριο. Ο Κύριος εγγύς. Το κριτήριο της διαρκούς εγρηγόρσεως. Ο Κύριος επιθύρες έρχεται. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Μακάρι η δούλη εκείνη ους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας. Λουκάς 12,35. Και συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει, ευσχημόνος περιπατήσομεν, ευσχήμονα, ευσχήμον, ευσχήμον είναι αυτός που έχει καλό σχήμα, ωραίο σχήμα, σεμνότητα, μια ωραία εμφάνιση, όχι με την έννοια της μόδας, με την έννοια της απλότητας, με την έννοια της σεμνότητας. Ευσχημόνος περιπατήσομαι. Ναι, αγαπητοί μου, η χριστιανική αγιώτης είναι η υψίστη ευσχημοσύνη. Είναι η ακτινοβολία, θα λέγαμε, του χριστιανικού βίου, και αρνητικά και θετικά. Ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, συνεχίζει ο Απόστολος. Ντυθείτε τον Κύριον Ιησούν. Θα βγάλουμε τα έργα του σκότους από πάνω μας. Θα ντυθούμε όμως τον Κύριό μας. Και όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός πατήρ, ενδύσεις δε αυτού το εν αυτό είναι και το εφημείν αυτόν φαίνεστε. Τι θα πει ενδύο με τον Ιησού Χριστόν? Θα πει ότι αυτός είναι μέσα σε μένα και εμεί και το εφημείν αυτόν φαίνεστε και σε εμάς αυτός να φαίνεται. Πώς φαίνεται ο Χριστός σε εμάς? Όταν θέσει τους χαρακτήρες του επάνω μας. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν ξανααποκτήσουμε νουν Χριστού, βούληση Χριστού κλπ. Τους χαρακτήρες του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Και τη σαρκός πρόνοια μη ποιείς της επιθυμίας. Ούτε κόλλησε το προνοή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη σαρκός, αλλά το εις επιθυμίας. Δεν εμπόδισε να φας, να πιείς, να κοιμηθείς τις ανάγκες της σαρκός. Αλλά τι εμποδίζει? Εμποδίζει αυτό που θα είναι το παραπέρα. Και όπως λέγει ένας άλλος πατήρ, εις το της χρίας υπερβαίνει. Το να ξεπερνάς αυτό που έχεις ανάγκη. Πρόσεξε, μην ξεπερνάς αυτό που έχεις ανάγκη, γιατί μπαίνεις στην περιοχή της επιθυμίας και όχι στην περιοχή της ανάγκης. Μόνο
επειδή χάσαμε τα κριτήρια, δεν ξέρουμε σήμερα τι ακριβώς είναι ανάγκη και τι είναι επιθυμία. Ο καπνιστής το τσιγάρο το λέει ανάγκη, ενώ δεν είναι παρά επιθυμία. Ο μπεκρής το κρασί το λέει ανάγκη, ενώ δεν είναι παρά επιθυμία. Ο ναρκωμανής τα ναρκωτικά τα λέγει ανάγκη, ενώ δεν είναι παρά επιθυμία. Αυτά δεν αποτελούν ανάγκη, αλλά γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουμε τα κριτήρια. Δεν πρέπει να χάνουμε, για να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κρίνουμε τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να πληρούμε ως ανάγκη και όχι ως επιθυμία. Αγαπητοί, εγκερτήριος άλπισμα για μας θα είναι να αναθεωρήσουμε την πνευματική μας ζωή που υπνώτη, και σαν πρόσωπα και σαν λαός. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Το έδαφος επί του οποίου στηριζόμεθα είναι ασταθές. Οι κίνδυνοι πλήστοι. Ο Άδης με στόμα ανοιχτό περιμένει ποιον να καταπιεί. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν. Ας αντιληφθούμε τον καιρό του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι έγκυς. Ας πετάξουμε μακριά μας τα έργα του σκότους, όπως λέγει ο Απόστολος. Ας ντυθούμε τον Ιησούν Χριστόν, που σημαίνει ότι έχουμε νουν Χριστού, καρδίαν Χριστού, θέληση Χριστού, μόρφωση Χριστού.